Καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους μου. Αλήθεια, για πείτε μου, πώς λέγεται αυτός που για μία καταραμένη θέση στην καταραμένη Ευρωπαϊκή Ένωση καταντάει να ξεπουλάει την πατρίδα του? Προδότης. Έτσι δεν είναι? Τι θα έπρεπε να γίνονται λοιπόν οι προδότες? Ποια θα ήταν η μοίρα τους σε μια χώρα ευνομούμενη με δίκαιη δικαιοσύνη? Ποια θα έπρεπε να ήταν η καταδίκη αυτού του προδότη που προδίδει μια ολόκληρη χώρα? Την ξεπουλάει απ' άκρη σ' άκρη. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να τιμωρηθεί με την ανωτάτη των ποινών. Σε μια δίκαιη δικαιοσύνη. Σε μια ευνομούμενη χώρα. Ο Σαράντος Καργάκος είχε πει ότι η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς, οι Έλληνες, μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα Μηδικά δεν υπήρξαν Πέρσες για να ελληνίσουν. Υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Η προδοσία είναι μέσα στο αίμα, μας είχε πει. Το θέμα είναι εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη? Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου? Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, είπε ο Σαράντος Καργάκος, επαναλαμβάνω, ότι θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης? Η Ισμήνη συμβιβαστική που βάζει στην ουρά στα σκέλια, ή η Αντιγόνη που είναι αγέροχη? Να λοιπόν γιατί αποσύρεται η Αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν το φρόνημα της Αντιγόνης. Δεν το θέλουν αυτό. Ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμάται στην πατρίδα μας. Αν θέλετε ηρωισμό, σας λένε, πάρτε τον Batman. Ή πώς τα λένε όλα αυτά, πάρτε το Spider-Man. Αυτοί είναι οι ήρωες. Και τα παιδάκια μας, στο σχολείο, το δημοτικό ακόμα, ελάχιστα διδάσκονται για τον Θησέα και τον Ηρακλή. Και πολύ ελάχιστα για τους ήρωες του 21. Ο Σαράντος Καργάκος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες φιλόλογους, αλλά και ιστορικός και συγγραφέας, που σίγουρα θα πρέπει όλοι να τον γνωρίζουμε. Σε ένα σύστημα όμως με τέτοια εκπαίδευση, που το βασικό της μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να βγάλουν τους μελλοντικούς στρατιώτες με την κακή έννοια, με την έννοια του υπηκόου, να βγάλουν τους άφιλους πολίτες της μελλοντικής Ελλάδας, ή όπως και αν λέγεται τότε η χώρα αυτή, που το μόνο που τους απασχολεί είναι πώς ακριβώς θα μπορέσουν να εντάξουν τους μελλοντικούς νέους σε αυτό το σύστημα, όπου θα πρέπει να είναι υπάκουοι, θα πρέπει να είναι συμβιβαστικοί σαν την Ισμήνη, και ακόμη χειρότερα, δεν θα πρέπει να αντιδρά για οτιδήποτε κακό που συμβαίνει γύρω τους. Από την πολύ πολύ μικρή ηλικία, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και σε αυτό συνέβαλε και η πανδημία και οι εγκλεισμοί, προσπάθησαν να εντάξουν τα παιδιά μας στο σύστημα τηλεεκπαίδευσης, θυμάστε? Γιατί τα θέλουν αποβλακωμένα. Τα θέλουν μπροστά σε μία οθόνη.
που είναι το σύγχρονο ναρκωτικό. Δεν θέλουν αντάρτες, δεν θέλουν επαναστάτες. Θέλουν δούλους να δουλεύουν στις φυτείες των αφεντικών της ελίτ. Και αν τολμήσεις στο μέλλον και είσαι επαναστάτης, και αν τολμήσεις στο μέλλον και τους πεις «Δεν θέλω τα λεφτά σας, δεν θέλω την τροφή σας, δεν θέλω την ενέργεια που μου δίνετε, δεν θέλω το σύγχρονο τρόπο ζωής», σαν την οικογένεια των παλαιοχριστιανών, ξεκινάνε το γνωστό. Σε λιδωρούν, σε πάνε στον εισαγγελέα, σε ανακρίνουν όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες, οι γνωστοί δημοσιογράφοι της συστημικής τηλεόρασης και προσπαθούν να σε ξεφτελίσουν με κάθε τρόπο. Το έχω ζήσει κι εγώ. Δεν τα κατάφεραν. Τώρα όμως δεν ξέρω κατά πόσον θα αντέξει αυτή η οικογένεια, αυτή η κοινότητα. Είδαμε λοιπόν, πολύ ίσως είδατε, ένα βίντεο που κυκλοφορεί επίσης στο YouTube με τον Νικολάκη του Μέγκα να κάνει πάλι άλλη μία ανάκριση για το πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Να τους υπενθυμίζει ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ανέσεις και δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουν. Οι ίδιοι είπαν ότι δεν χρειάζονται καν χρήματα. Δεν χρειάζονται τίποτα. Καλλιεργούν την τροφή τους. Έχουν τζάκι φτιάξει οι ίδιοι από άχυρα και λάσπη και χώμα. Τους πείραξε γιατί τον πείραξε τον Νικολάκη, γιατί δεν πηγαίνουν, λέει, τα παιδιά στο σχολείο. Λες και αυτός που πήγε σχολείο έγινε άνθρωπος. Λέω τώρα εγώ. Το απάντησαν ότι δεν συμφωνούν με αυτά που μαθαίνουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά στο σχολείο. Έχουν άδικο. Εγώ δεν τους υποστηρίζω και δεν υποστηρίζω καμία αίρεση και τίποτε πέρα από την δική μου χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Δεν έχω τίποτα άλλο. Υποστηρίζω όμως το δικαίωμα, γιατί δικαίωμα αποκτάνε, δικαιώματα αποκτάνε όλοι. Αρκεί να είναι του συστήματος. Βλέπε ΛΟΑΤΚΙ. Αυτή η κοινότητα λοιπόν δεν έχει δικαίωμα στη ζωή. Γιατί καλλιεργεί και δεν χρειάζεται το σύστημα. Γιατί δεν χρειάζεται το ρεύμα τους. Δεν χρειάζεται τίποτα δικό, τίποτα. Έχει γη. Όποιος έχει γη θα σωθεί. Όποιος έχει αυτοκίνητα και διάφορα άλλα κινητά, δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσον. Σήμερα στο Ηράκλειο έγιναν 4 μεγάλοι, εχθές μάλλον, 4 τεράστιοι πληστηριασμοί. Μιλάμε για εργοστάσια τεράστια. Τιμή εκκίνησης, φανταστείτε, 1 εκατομμύριο ευρώ για τον πληστηριασμό. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμούς, τι θα κάνουν? Αν έχουν γη, να πάνε να την καλλιεργήσουν. Δυστυχώς, άλλος τρόπος σωτηρίας δεν υπάρχει. Με κάθε τρόπο, λοιπόν, ο δημοσιογραφίσκος αυτός προσπάθησε να λιδωρήσει και να υπενθυμίσει το πόσο άβολα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμη και στις έγκυες γυναίκες τις ρώτησε πώς θα γεννήσουνε. Για κακή του τύχη, το απάντησαν ότι είναι μαίες. Και οι δύο εγκυμονούσες είναι μαίες. Και συνεχίζει και ρωτάει, και ποιος θα σας βοηθήσει στη γέννα? Και το επαναλαμβάνει η κοπέλα. Είμαι μαία, σας είπα. Δεν χρειάζομαι άλλη βοήθεια. Και συνεχίζει το παραλήρημα του Νικολάκη. Εμβόλια! Εμβόλια, τι θα κάνετε με τα εμβόλια? Εμβολιάσατε τα παιδιά σας. Ακούστε το μέλημά τους ποιο είναι. Η απάντηση που πήρε, που δεν του άρεσε, ήταν ότι προτιμάμε τα βότανα και όχι τα φάρμακα. Ακούστε τώρα τι έγραψε το σαπιοκάναλο αυτό, σαν τίτλο από κάτω. Προτιμάμε τα βότανα από τους γιατρούς. Πέστε μου τώρα. Είπανε, αναφέρθηκε σε γιατρό το θέμα? Όχι. Καταλάβατε?
Τι είναι η προπαγάνδα! Στο πετσί μας πλέον την είδαμε. Και τη φάγαμε 4 χρόνια τώρα. Και ακόμη δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε. Είπε η γυναίκα ότι δεν θέλουμε εμβόλια. Δεν θέλουμε φάρμακα. Θέλουμε βότανα. Και βάλανε τίτλο από κάτω. Προτιμάμε τα βότανα από τους γιατρούς. Εντάξει. Να σου έρχεται να σπάσεις την τηλεόραση αν είχες τηλεόραση, έτσι. Αν έχεις ακόμη τηλεόραση. Βέβαια, στην ερώτηση γιατί οι τσιγκάνοι έχουν δικαίωμα να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, η απάντηση ήταν λίγο κάπως. Είναι, λέει, μειονότητα. Και τους απαντάνε και αυτοί που εκεί οι άνθρωποι. Και εμείς, μειονότητα θεωρούμε τον εαυτό μας, θέλουμε να ζήσουμε χωρίς να μας ταΐζουν μακριά από την πόλη, μακριά από το θόρυβο, μακριά από το καυσαέριο, θέλουμε να ζούμε με αυτά που καλλιεργούμε. Κατσικούλες, κοτούλες και όλα, και τα ζωάκια τους. Μια χαρά αυτόνομη. Δεν τους αρέσει το αυτόνομο. Θέλει να πληρώνεις φόρους. Και όχι μόνο να πληρώνεις φόρους, θέλει να σε βάλεις το σύστημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, γιατί και από εκεί θα σε κρατάει, θα σε αρρωσταίνει, για παράδειγμα, το λέω επειδή είμαι καχύποπτη, και θα σε έχει συνεχώς καταναλωτή η μεγάλη, η εκάστοτε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Επειδή είμαι καχύποπτη, έτσι σκέφτομαι κι εγώ. Μια τέτοια κοινότητα λοιπόν, ένα τέτοιο κοινόβιο, αν θέλετε, το σύστημα δεν το θέλει. Προσπαθεί να το διαλύσει με κάθε τρόπο. Ακούστε όμως και μια ιστορία από ένα τέτοιο το οποίο εφαρμόστηκε πολλά πολλά χρόνια πριν, 40 και χρόνια πριν, στη Γερμανία. Μεγάλωσα, λέει μια κοπέλα, σε ένα κοινόβιο στη Γερμανία, είναι με ψευδόνυμο εννοείται, με πολλούς άλλους ανθρώπους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι γονείς μου αποφάσισαν ως φοιτητές να ζήσουν μαζί με άλλους 8 φοιτητές. Νίκιασαν ένα μεγάλο σπίτι σε ένα χωριό, μία ώρα μακριά από το πανεπιστήμιο και κάθε μέρα πηγαίνω έρχονταν με ένα μεγάλο βαν για να παρακολουθήσουν τις σχολές τους. Από τότε ζουν σε αυτό το σπίτι. Από αυτό το αρχικό γκρουπ, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και ένα άλλο ζευγάρι ζουν μαζί σχεδόν 45 χρόνια. Αλλά συνέχεια μπαινόβγαινε κόσμος, ακόμη συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι πάντα, όταν μεγάλωνα, να έρχονται κάποιοι και να λένε «Ψάχνω σπίτι». «Ωραία, έλα εδώ, έχουμε δωμάτια και μπάνιο και κουζίνα για 10 άτομα». Δεν χρειαζόταν να πούν πόσο θα κάτσουν ή να δεσμευθούν. Ζούσαν για ένα διάστημα σε εμάς και μετά μετακόμιζαν αλλού. Πού και πού γυρνούσαν πίσω άνθρωποι που είχαν χωρίσει ή που είχαν άλλα προβλήματα και μπορούσαν να μείνουν ξανά εκεί για ένα διάστημα. Το πιο εντυπωσιακό στο κοινόβιο ήταν πως διάφοροι άνθρωποι, χωρίς να είναι συγγενείς, δεν μοιράζονταν μόνο το ίδιο σπίτι. Μοιράζονταν τα πάντα, ακόμα και τα λεφτά. Αυτό δεν μπορούμε να το φανταστούμε σήμερα. Να μοιραζόμαστε τα λεφτά. Άμα ο ένας ήταν δάσκαλος και έβγαζε, για παράδειγμα, 1000 ευρώ και ο άλλος ήταν κοινωνικός λειτουργός και έβγαζε 500 ευρώ, έλεγαν «Εντάξει, θα τα βάλουμε στη μέση και θα έχουμε περισσότερα για όλους». Αυτό το έκαναν τότε και το κάνουν ακόμη και σήμερα. Εγώ λέω πως έχω 4 αδέρφια. Έπρεπε να πάω 7-8 χρονών για να καταλάβω πως ο Λάσε, ο Σβέν Όλε και ο Μπιόρν, τα 3 παιδιά του άλλου ζευγαριού, δεν είναι αδέρφια μου εξ αίματος. Αλλά ποτέ δεν με ένιωξε. Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Με το Λάση, για παράδειγμα, μοιραζόμασταν ως παιδιά το ίδιο δωμάτιο για πολλά χρόνια, την ίδια κουκέτα. Με το Γιώνας, που είναι ο μικρότερος αδερφός μου, εξαίματος, δεν το έχω κάνει αυτό. Οπότε, όταν μιλάμε, λέμε πάντα ο αδερφός μου ή η αδερφή μου. Το αστείο είναι πως μοιάζουμε όλοι μεταξύ μας και εμφανισιακά, αλλά και σαν χαρακτήρες. Όταν είμαστε έξω και λέμε πως είμαστε αδέρφια, μας λένε «Α, φαίνεται, φαίνεται». Επιπλέον είχαμε πάντα και ανάδοχα παιδιά που είχαν αναλάβει να φροντίσουν οι γονείς μας, κυρίως η μητέρα μου. Από το 2014 έχουμε και πρόσφυγες. Και με τα ανάδοχα παιδιά έχω ακόμα σχέσεις, μιλάμε, αλλά όχι με όλα. Η μητέρα μου ήταν πάντα εκεί, πάντα διαθέσιμη, αλλά χωρίς να είναι helicopter mom, δηλαδή να είναι καταπιεστική και συνέχεια από πάνω μας, να ελέγχει τα πάντα.
το αντίθετο. Πολύ συχνά έλεγε «πήγαινε έξω και κάνε ό,τι θέλεις». Είχαμε και την ευκολία του χωριού βέβαια, είχαμε το δάσος, είχαμε την αυλή. Εκείνη ήταν κυρίως επιφορτισμένη με τις δουλειές του σπιτιού και με τα ανάδοχα παιδιά γιατί δεν δούλευε, αλλά αυτό δεν σήμαινε πως δεν βοηθούσαν όλοι. Παράδειγμα, μου λέγανε «σήμερα η μαμά θα λείπει γιατί έχει να πάει να παίξει βόλεϊ». Δεν με πείραζε γιατί ωραία θα είναι ο Χούμπερτ, ο άλλος πατέρας στο σπίτι. Με αυτόν κυρίως παίζαμε. Ο δικός μου πατέρας μας έπαιζε πάντα κιθάρα πριν κοιμηθούμε. Και η μαμά μου και η Άν και η άλλη μητέρα μας διάβαζαν. Θυμάμαι κάθε μέρα να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Τη Δευτέρα χορό, την Τρίτη θέατρο, κάθε απόγευμα κάναμε κάτι όμορφο στο δάσος. Κάθε καλοκαίρι ερχόμασταν όλοι διακοπές στην Ελλάδα με σκηνή και τροχόσπιτο. Αγοράσαμε μετά και ένα σπίτι στην Αχαΐα. Και έτσι ανέπτυξα μία σχέση με τη χώρα, αφού έρχομαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Γι' αυτό ότι όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, πριν από 7 χρόνια, αποφάσισα να κάνω Εράσμους στην Ελλάδα. Και εδώ έμελανε να γνωρίσω τον άντρα μου. Πήγαμε για λίγο καιρό στην Γερμανία και μετά αποφάσισα ότι θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Μετακομίσαμε εδώ και αποκτήσαμε ένα παιδάκι. Το να μεγαλώνεις παιδιά στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας, έχει μεγάλη διαφορά από ότι σε ένα χωριό στη Γερμανία. Στην Αθήνα πρέπει να προσέχεις πολύ. Βγαίνεις έξω και είναι όλα βρώμικα. Υπάρχουν σκουπίδια στο δρόμο, πολλά αυτοκίνητα. Επίσης βλέπω ότι οι γονείς πιέζουν πολύ τα παιδιά τους, να τους κρατάνε συνέχεια από το χέρι, να τρώνε συνέχεια, να κάθονται σωστά. Βλέπεις γονείς ακόμα και στην παραλία να κυνηγάνε τα παιδιά με ένα κουτάλι. Όλα αυτά είναι τελείως ξένα για μένα. Και δεν ξέρω να είναι ο τρόπος που μεγάλωσα, αλλά δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Μου φαίνεται δύσκολο να είμαι μητέρα στην Ελλάδα. Από την άλλη βέβαια, το να είσαι έγκυος ή μητέρα μικρού μωρού στην Ελλάδα είναι όνειρο. Μπαίνεις σε λεωφορείο και σε ρωτάνε πάντα, θες να κάτσεις. Περιμένεις σε μια ουρά και σου λένε, περάστε, έχουμε και το φιλότιμο οι Έλληνες. Αυτό μας σώνει, να ξέρετε. Περάστε μπροστά. Στην αρχή έλεγα, όχι δεν χρειάζεται, δεν είμαι άρρωστη, αλλά και τώρα και πάλι μου το λένε, ελάτε, ελάτε, έχετε μικρό μωρό. Αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια, αν θα ήθελα να μεγαλώσει το παιδί μου όπως μεγάλωσα εγώ, θα έλεγα όχι. Είναι λογικό όταν είσαι νεότερη να θέλεις κάτι διαφορετικό. Αλλά όσο μεγαλώνω, τώρα που είμαι και εγώ μαμά, τόσο καταλαβαίνω πόσο ωραία ήταν όλα αυτά που έζησα. Ότι ποτέ δεν μου έλειψε τίποτα. Ότι πάντα είχα ανθρώπους να με φροντίζουν. Ότι πάντα είχα παρέα. Ότι ποτέ δεν ήμουν μόνη. Θα ήθελα ο γιος μου να μεγαλώσει σε μια τέτοια κοινότητα. Το όνειρό μας με τον άντρα μου είναι να ζήσουμε μαζί με φίλους. Να μοιραστούμε ένα μεγάλο σπίτι ή δύο σπίτια που να είναι δίπλα ή δύο διαμερίσματα σε ένα κτίριο. Δεν με νοιάζει, κάτι που να χωράμε όλοι. Να έχουμε μία αυλή, να μεγαλώνουν τα παιδιά μας με άλλα παιδιά. Οπότε να έχουν και πολλά αδέρφια όπως είχα και εγώ. Αλλά ταυτόχρονα να έχουμε το χρόνο και την ελευθερία να κάνουμε και πράγματα για τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι είναι τελικά πιο εύκολο να συμβεί αυτό στη Γερμανία παρά στην Ελλάδα. Κάθε φορά που πάω στη Γερμανία βλέπω τα αδέρφια μου που έχουμε κάνει σχεδόν όλοι παιδιά, το ίδιο και οι άλλοι που έμεναν μαζί μας. Και βλέπω ότι έχει πια φτιαχτεί μια μεγάλη, μεγάλη οικογένεια. Λίγο πολύ λοιπόν, αυτά τα πράγματα μπορεί στην Ελλάδα να διώκονται, γιατί το σύστημα δεν σε θέλει απ' έξω, σε θέλει μέσα και υπάκουω. Υπάρχουν όμως χώρες που έχουν φτιάξει τέτοιες κοινότητες. Και εδώ έχει ξεκινήσει, στην Πελοπόννησο μία και, αν θυμάμαι καλά, στην Εύβοια. Δεν είμαι βέβαιη. Κάτι προσπαθεί και εδώ στην Κρήτη, έτσι λίγο δειλά-δειλά. Δεν ξέρω. Πολλοί βολεμένοι δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Και δεν πρόκειται όμως για ξεβόλεμα το να αφήσεις ένα διαμέρισμα στο κέντρο μιας πόλης που ακούγεται συνεχώς το μπρουμ-μπρουμ από τα μηχανάκια. Είναι ένας καλύτερος και πιο ποιοτικός τρόπος ζωής. Μπορεί να είναι λίγο πιο κουραστικός. Το να ανάβεις φωτιά, να ζεσταθείς. Εδώ για σκέψου, έχεις ρεύμα να πληρώνεις για θέρμανση. Δεν ξέρω. Όλοι θα θέλαμε, μάλλον, έστω να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο. Μια αυτόνομη ζωή, όπου αυτά που θα τρώμε δεν θα είναι τα σκουπίδια που μας σερβίρουν. Δεν θα είναι όλα τα μεταλλαγμένα και ψεκασμένα
Βιολογικά, λέει, με βιολογικά λιπάσματα. Γιατί ξέρει κανένας τι επιπτώσεις θα έχουν στην υγεία μας τα βιολογικά λιπάσματα ή όλα αυτά τα φυτοφάρμακα που ούτως ή άλλως τα χρησιμοποιούν. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε? Έχει την ίδια γεύση ένα κοτόπουλο που το μεγαλώνει στο χωριό η γιαγιά με αυτό το σάπιο που βράζει σε 2 λεπτά που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Για σκεφτείτε το. Όλα αυτά τα ιχθυάλευρα και όλα αυτά που ταΐζουν τα ζώα μέχρι να έρθουν στο πιάτο μας, είναι υγιεινά, είναι σωστά? Το ξέρετε ότι... Εντάξει, δεν θέλω να ανατριχιάσετε, αλλά ξέρω πολλά περισσότερα για τη διατροφή από όσα μου επιτρέπετε να πω στο ραδιόφωνο. Και δεν θα το κάνω, πιστέψτε με. Ψάξτε να δείτε τι τρώνε, τι ακριβώς τρώνε τα κοτόπουλα, για παράδειγμα. Τι τρώνε τα γουρούνια. Ως επιτοπλίστων. Αυτά τα δύο. Καταρχήν τα κοτόπουλα τρώνε τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που τρώει τα πάντα. Πώς θα σας φαινότανε? Και άνθρωπο. Για να καταλήξω όμως, γιατί έχω... Πλατιάζω και έχω και άλλα θέματα με τα οποία θα ήθελα λίγο... για τα οποία θα ήθελα να σας κάνω κουβέντα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για να καταλήξω, δεν σε θέλουν υγιή. Δεν τους ενδιαφέρει η υγεία σου. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής σου. Διαφημίζουν ότι τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει όμως στην ουσία. Αλήθεια, ξέρετε ότι... Αυτό το έμαθα σήμερα, γι' αυτό σας το λέω. Ξέρετε ότι για κάποιες χρόνιες νόσους ο ΕΟΠΗ χορηγεί ορισμένη θεραπεία για ορισμένο χρονικό διάστημα? Ξέρετε ότι η χρόνια νόσος είναι χρόνια νόσος, αλλά ο ΕΟΠΗ σου λέει, εγώ σου δίνω τόσα για θεραπεία και τα υπόλοιπα βάλτα από την τσέπη σου. Γιατί? Και διερωτάται κανείς, αφού είναι χρόνια η νόσος, πώς γίνομαι καλά? Αυτό δεν ενδιαφέρει τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ σου καλύπτει συγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα σου λέει να πας να κόψεις το λαιμό τους. Μας το λένε ξεκάθαρα. Όποιος δεν συμμορφώνεται πεθαίνει. Τι σημαίνει συμμόρφωση, άραγε, σε αυτή την περίπτωση? Συμμόρφωση σημαίνει αν δεν έχεις χρήμα, πεθαίνεις. Αυτό σου λένε. Και αν το καλοσκεφτείς, ποιοι σε αρρωσταίνουν? Όλα αυτά που περιλαμβάνονται μέσα στον υγιεινό, σε εισαγωγικά, τρόπο ζωής που μας προσφέρουν. Αυτοί μας αρρωσταίνουν και αυτοί μας δίνουν με το σταγονόμετρο τη θεραπεία. Και αν δεν προσαρμοστείς σε εισαγωγικά, πεθαίνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 ή διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή μας ακούτε από το κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο πρέπει να μπείτε, να κάνετε εγγραφή. Εύη και Αγιά είναι το όνομα του καναλιού και να πατήσετε καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Δεν μας έφταναν, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, το κατάπτυστο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε τελικά και πέρασε τελικά, αλλά έχουμε και τα νέα που έρχονται εξ Αμερικής. Σε ένα άρθρο του κυρίου Νικόδημου Καλιντέρη από το Οδύσσια TV
γράφει ότι σε ορισμένους πολιτισμούς ο γάμος μεταξύ στενών συγγενικών μελών ιδίας οικογένειας ενθαρρύνεται σήμερα. Εξασφαλίζει τον πλούτο και ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι ένα άρθρο από το συστημικό εννοείται περιοδικό Economist, το οποίο εννοείται προπαγανδίζει τη νέα τάξη πραγμάτων, εννοείται, θεωρείται πολύ σοβαρό περιοδικό και αναφέρεται στους αιμομιξίας γάμους, αιμομικτικούς δηλαδή. Θα σας πέσουν λίγο τα μαλλιά, αλλά είναι πολύ προχωρημένο περιοδικό, με αυτά που γράφει και μερικά άρθρα όπως αυτό. Μπορεί, λέει, ο γάμος αυτός να κάνει την συμβίωση, τέλος πάντων, ευκολότερη, με την αισιόδοξη υπόθεση ότι τα πεθερικά είναι πιο πιθανό να τα πάνε καλά μεταξύ τους. Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, βλέπε Πακιστάν, βλέπε Μέση Ανατολή, σχεδόν η μισή γάμη είναι μεταξύ στενών συγγενών. Ο νόμος εναντίον του γάμου μεταξύ πρώτων ξαδέρφων είναι σημαντικός παράγοντας διακρίσεων. Ακούστε πώς το φέρνουνε, όπως δήλωσε ο Ρόμπιν Μπένετ, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Σας είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αρχόμενοι από τον λόγο του κυρίου Σαράκη, του νομικού της ελληνικής λύσης, του βουλευτή επικρατείας της ελληνικής λύσης, σκεπτόμενοι το πραγματικά τι κρύβεται, το τι κρύβεται πίσω από το ΛΟΑΤΚΙ πλας, κατέληξα και εγώ στο ίδιο. Το πλας σημαίνει, μπορεί να σημαίνει, ναι, και γάμο μεταξύ δύο ξαδέρφων και άντρων και γυναικών. Όλα μαζί. Είναι πολλά. Μπορεί να σημαίνει επίσης μεταξύ αρσενικού σκύλου και άντρα, αυτοπροσδιοριζόμενου ως άντρα. Μπορεί να σημαίνει τα πάντα, εφόσον η ίδια η κοινότητα αυτή δεν εξηγεί τι είναι το πλας, εγώ είμαι καχύποπτη και μπορώ να σκέφτομαι ό,τι θέλω. Έρχεται λοιπόν σήμερα το Economist και συζητάει για αυτό. Και μάλιστα το φέρνει και σαν διάκριση. Άρα, αυτή η ομάδα, το 3-5% θα διεκδικήσει και άλλα προνόμια. Εξάλλου, το να είσαι φιλελεύθερος δεν σημαίνει είσαι 60% φιλελεύθερος και το υπόλοιπο δεν είσαι. Ή είσαι φιλελεύθερος ή δεν είσαι. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Σιγά σιγά λοιπόν, όπως γράφει και στο άρθρο, και επιστημονικά, ευγενικά, με τον πλάγιο τρόπο, όταν θα έρθει η ώρα, θα σου περάσουν και τα υπόλοιπα. Αν θα τα δεχτείς, φυσικά θα τα δεχτείς. Θα σου βγάλουν μερικούς έγκριτους και καλά πανεπιστημίων της Αμερικής ή της Αγγλίας και θα σου πούνε, α, αυτό είναι επιστημονικός σωστό. Και τι θα πεις, αν δεν το έχεις ψάξει, τι θα πεις. Θα το ακούς και κάποια στιγμή θα πεις, ε ναι, μπορεί να γίνω ρατσιστής αν δεν το δεχτώ. Αφού είμαι κατά των κοινωνικών διακρίσεων, πρέπει να το δεχτώ. Θα σοπάσεις, θα κάτσεις στον καναπέ και θα αλλάξεις κανάλι. Γιατί θα ξέρεις ήδη, θα έχει περάσει στο πετσί σου ότι αν τολμήσεις και πεις το όνομα Ελλάδα, πατρίδα, τη λέξη έθνος, κατευθείαν θα γίνεις εθνικιστής από όλους αυτούς που πληρώνονται για να σε πούνε έτσι. Όλα αυτά τα σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πάνω απ' όλα, που κάνουν το πλυντήριο για κάθε τι βρωμερό, και θα αρχίσεις να ντρέπεσαι και για τη χώρα σου
και για το χάλι μας, σε εισαγωγικά, έτσι θα το παρουσιάσουνε. Το να υποστηρίζεις τόσο πολύ την πατρίδα σου σημαίνει ότι είσαι εθνικιστής, φασίστας. Και όταν θα αρχίσουν να βρίζουν τους προγόνους σου, θα θεωρείται σωστό. Και όταν σταματήσουν να διδάσκουν τη σωστή ιστορία στα παιδιά σου, θα θεωρείται σύγχρονο. Εξέλιξη. Εξέλιξη που σου δίνουνε αυτοί οι νάνοι που τόλμησαν και ύψωσαν ανάστημα, οι σύγχρονοι νάνοι, όπως πάλι είχε πει ο Καργάκος, πάλι θα τον αναφερθώ σε αυτόν, τόλμησαν και νομίζουν ότι μπορούν να υψώσουν το ανάστημά τους και να φτάσουν τους γίγαντες προγονούς μας. Έτσι νομίζουνε. Με φήμωση και με λογοκρισία θα προσπαθήσουν να σε αποδομήσουν. Εσένα που αποτελείς το πολύ μικρό ποσοστό πλέον του νεοέλληνα που παρέμεινε αφυπνισμένος. Θα σε κάνουν να νιώσεις τόσο άσχημα, θα σε πούνε μαύρο πρόβατο, μέχρι και σε ψυχίατρο και σε ψυχολόγο θα σε στείλουνε. Αρκεί να σου αποδείξουν ότι εσύ είσαι το λάθος. Και αυτά τα σκουπίδια είναι τα σωστά. Και όταν η μπόχα θα είναι γύρω σου, πίστεψέ με, θα σε βρωμήσει και σένα. Είτε γρήγορα, είτε αργά. Γι' αυτό πρέπει να προστατευτούμε από όλους αυτούς που θέλουν, επειδή δεν μπορούν να φτάσουν μερικών το ανάστημα, προσπαθούν να τους κοντίνουν στο κρεβάτι του προκρούστη, για να μπορέσουν να γίνουν ίσοι. Γιατί ίδιοι δεν θα γίνουν. Ίσοι στο ανάστημα. Να κάνουν το σκουπίδι ίσο με σένα. Αφού δεν μπορεί να ψηλώσει, θα κοντίνουν εσένα. Το σύστημα έχει πολλούς τρόπους για να σου κάνει πλήση εγκεφάλου και να δεχτείς τα πάντα. Να σε πείσει ότι το σωστό είναι λάθος, το λάθος σωστό, το υγιεινό ανθυγιεινό και το αντίστροφο. Η σύγχρονη εκπαίδευση μέσα στα ελληνικά σχολεία αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα εργοστάσιο σαλαμοποίησης εγκεφάλων. Φυσικά δεν σε θέλουν έξυπνο. Οι έξυπνοι πρέπει να πηγαίνουν προς τα πίσω για να καταφέρουν οι βλάκες να τους φτάσουν. Δεν το έχεις καταλάβει? Θα σου δώσω αμέσως και μία τρανταχτή απόδειξη. Γιατί σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν σχολεία, ειδικά σχολεία, πρότυπα για καθυστερημένα παιδιά? Γιατί δεν υπάρχουν για ΕΦΗ παιδιά, ούτως ώστε να μπορούν να περνάνε τάξεις, αν ο εγκέφαλός τους δεν συμβαδίζει με τον υπολείπον? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν έχουν τέτοια σχολεία όπως έχουν σε πολλές χώρες του κόσμου, αλλά σου λένε, αν είσαι ΕΦΗΗς, δώσε εξετάσεις και θα πάρεις υποτροφία για Αμερική? Γιατί δεν κρατάς τα παιδιά αυτά εδώ? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν σε ενδιαφέρει να κρατήσεις έξυπνους ανθρώπους και να τους αναπτύξεις τον εγκέφαλο. Σε ενδιαφέρει να κρατήσεις τους μέτριους, γιατί οι μέτριοι εγκέφαλοι μπορούν να χειραγωγηθούν πολύ πιο εύκολα. Μπορείς μεθαύριο να τους υποδουλώσεις και να τους βάλεις στο σύστημα πολύ πιο εύκολα. Έτσι δεν είναι? Αν δεν είναι έτσι, αύριο κιόλας θα ανοίξεις σχολεία για παιδιά με αυξημένο IQ. Θα το κάνεις? Όχι! 2 είχε, αν θυμάμαι καλά, και τα κλείσες. Ο λόγος? Δεν θα τον μάθω ποτέ. Προφανώς. Και μιλάω σε σένα, το γαϊδούρι το όρθιο, που αν ακούς την εκπομπή θα έχεις καταλάβει, που δήλωσες ότι ψάχνεις νέα ταλέντα από το Πακιστάν. Νέα ταλέντα από το Πακιστάν? Επειδή η ανέβρεση είναι πάρα πολύ δύσκολη, σου έχω νέα.
κατήντησε η Ελλάδα να κατηγορείται σε μια τουριστική ιστοσελίδα Way to Stay από τις πιο επικίνδυνες χώρες. Να μιλήσουμε για την Αθήνα. Την 11η θέση κατέχει πλέον σε μια λίστα επικινδυνότητας, εγκληματικότητας. Ξεπέρασε και το Λονδίνο και το Μάντσεστερ και κατατάσσεται πλέον η Αθήνα στην 11η θέση μέσα στις 20 πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα και τη βία. Ενός λεπτού σιγή για τις αποφάσεις που παίρνετε. Άθλοι, γαϊδούρια όρθια, καλά σας λέω. Η Θεσσαλονίκη, με μόλις 1.000.000 κόσμο, στη 19η θέση. Η ιστοσελίδα λέει επίσης ότι όσοι σχεδιάζουν να πάνε ταξίδι σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης πρέπει να γνωρίζουν στοιχεία για τις πολιτιστικές συνήθειες, το περιβάλλον και τη φιλοσοφία των ντόπιων, ώστε να μην πέσουν θύματα κάποιας απάτης ή ακόμα και κάποιου εγκλήματος. Το επίπεδο της ασφάλειας, λοιπόν, μιας πόλης είναι μέσω του ποσοστού ανθρωποκτονιών και άλλων εγκλημάτων, ακόμη και της τρομοκρατίας. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, πίσω από τις τέλειες λήψεις για φωτογραφίες, τα μεγαλοπρεπή λιθόστρωτα δρομάκια και τη ρομαντική λάμψη των ιστορικών μνημείων, ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν κερδίσει τη φήμη ότι διαθέτουν μια σκοτεινή πλευρά. Αυτά γράφει, ξαναλέω, το άρθρο αυτό. Ενώ μπορεί να είναι εύκολο, λέει, να παρασυρθείτε από τη ρομαντική γοητεία της επίσκεψης σε πόλεις όπως το Παρίσι ή η Αθήνα, αξίζει να ερευνήσετε για να μάθετε ποιες πόλεις είναι πιο επικίνδυνες από άλλες. Εδώ χειροκροτάμε. Επί πιανού, πιανής κυβερνήσεως είχαμε τόσες πρωτιές. Μπράβο στο Χαρταϊτή. Συγχαρητήρια. Και εις κατώτερα θα μας πάει. Αλλά εσείς δεν πειράζει. 300 ευρώ τώρα με το Α21 το επίδομα το Μάιο. Θα επιστρέψει, όπως είπαμε, εκεί περίπου. Εγώ πιστεύω ότι θα τα επιστρέψει τα πρόστιμα για τον άνω των 60. Και αυτό πονεμένη ιστορία. Και εκεί, κάνα μήνα πάλι πριν τις ευρωεκλογές, θα σας δώσει και κάτι της για εξαγορά ψήφου. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πραγματικά είναι απελπιστικό το ότι συνεχίζουν κάποιοι, κάποια παπαγαλάκια και σας πείθουν ότι η αποχή είναι επανάσταση. Οι ίδιοι προφανώς λένε το να μην βγαίνεις στους δρόμους, το να μην αντιστέκεσαι, είναι επανάσταση. Έλα μωρή, και τι έγινε, πάμε και όπου βγει. Και τώρα που είπα πάμε και όπου βγει, κοντεύουν τις 500.000 οι υπογραφές για τα Τέμπη. Κάντε το, μπας και καταργηθεί η ασυλία όλων αυτών των εγκληματιών που συγκαλύπτει ο ένας τον άλλο και επιτέλους δούμε κάποιους υπεύθυνους να πάνε φυλακή. Δεν είπα να πάνε αθώοι, να πληρώσουν όλοι. Οι υπεύθυνοι. Οι υπεύθυνοι που κρύβονται πίσω από ασυλίες, πίσω από ακαταδίωκτα και πίσω από νόμους και φεκ τελευταίας στιγμής. Να πληρώσουν. Μπείτε στο change.org, Τέμπη, γράψτε Τέμπη στα ελληνικά και θα σας βγάλει το ψήφισμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, σας ζητάει όνομα, επίθετο και το email σας για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν ότι είστε εσείς αυτός ο οποίος υπογράφει. Πάμε τώρα και σε μια νέα πρόσφατη μελέτη. Από τα κέντρα ελέγχου νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάει για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων της γρίπης. Ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι τα επαναλαμβανόμενα ετήσια εμβόλια γρίπης σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της γρίπης.
και αυτό δεν είναι νέο, ήδη από τη δεκαετία του 70 μελέτες έχουν δείξει ότι τα επαναλαμβανόμενα εμβόλια κατά της γρίπης συνδέονται με μειωμένη προστασία. Με όσο περισσότερα εμβόλια εμβολιάζεται ένα άτομο κατά ενός συγκεκριμένου στελέχους του ιού της γρίπης, τόσο λιγότερο αποτελεσματικό γίνεται το εμβόλιο. Άρα, τόσο πιο επιρρεπείς γίνεστε να κολλήσετε γρίπη. Θυμάστε τι λέγανε? Είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και προστατεύουν. Τι σας λέω εγώ? 3 και παραπάνω χρόνια τώρα, ότι όσους ασθενείς είχα εμβολιασμένους κατά της γρίπης, τους είχα συνεχώς ασθενείς με γρίπη. Όλοι αυτοί λοιπόν που νοιάζονται για την υγεία σας, μήπως νοιάζονται για τα χρήματά σας? Εσείς τι λέτε, ότι είμαι ο μοναδικός γιατρός που έκανα αυτή την παρατήρηση? Ο κάθε ασθενής έχει φάκελο. Γράφουμε στο ιστορικό του αν έχει εμβολιαστεί ή όχι. Δεν ξέρουμε ποιους ασθενείς έχουμε συνεχώς με την ίδια νόσο για την οποία εμβολιάστηκαν. Ποια απλή ερώτηση σας κάνω? Μπορεί να μην το ξέρουμε όλοι? Μπορεί να μην το έχουμε παρατηρήσει όλοι? Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο πιο έξυπνο ή πιο παρατηρητικό ή πιο οργανωτικό. Μπορεί και να είμαι. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι απλά κοιτάζουν μόνο την τσέπη τους. Δυστυχώς. Όπως έγινε και τώρα, με τα συγκεκριμένα, που μας επέβαλαν από το 2021. Επέβαλαν ξεκάθαρα. Το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπανε από την πρώτη και τη δεύτερη δόση, το πρώτο εξάμηνο ήδη, ότι αυτοί νοσούν τελικά από κοροϊδοϊό? Γιατί δεν είπανε, σταματήστε, αφού όλοι αυτοί που κάνανε αυτά τα πειραματικά, που ήταν θαραλέοι και πήγαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στα πειραματικά αυτά σκευάσματα, γιατί δεν είπανε ότι νοσούν, σταματήστε? Και συνέχιζαν να λένε για πολλούς μήνες ότι κάνουνε ανοσία. Τι σημαίνει ανοσία? Ανοσία σημαίνει δεν νοσώ. Αλλά μετά νοσούσες και μετά διασωληνωνόσουνα. Και μετά αποδημούσες εις Κύριον, αλλά εντάξει, πήγαινε στον παράδεισο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μας τα παρουσίασαν έτσι. Σιγά σιγά με το σταγονόμετρο μία πληροφορία, μην τυχόν και μάθεις την αλήθεια. Και εγώ που την είπα από την αρχή, ήμουνα ψεκασμένη και συνωμοσιολόγος. Και αρνήτρια των εμβολίων. Δεν έχει σημασία αν τα έχω κάνει όλα, Δεν έχει σημασία. Ήμουνα η κακιά. Μην ακούτε εμένα. Μέχρι που συμφώνησαν όλοι. Αλλά εγώ τιμωρούμαι ακόμα. Έτσι είναι το σύστημα. Που δεν σε θέλει ούτε αυτόνομο, όπως σας είπα στο πρώτο μέρος, θα σε λιδωρήσει, θα σε ξεφτελήσει, μπορεί και να σε οθήσει σε αυτοχειρία. Έτσι είναι το σύστημα. Έτσι είναι το σύστημα. Θα σε στριμώξει από όλες τις μπάντες. Και αν αντέξεις, θα είσαι super hero. Αν δεν αντέξεις, δεν πειράζει. Μας τα πάνε. Όποιος δεν αντέχει, ούτε να τον θυμάμαι δεν θέλω. Το άλλο το γαϊδούρι με αυτές τις δηλώσεις. Όποιος δεν θα αντέξει, όποιος δεν αντέχει θα πεθάνει. Το βασικό γενικότερα για να μάθεις όμως την αλήθεια, και αυτό είναι κανόνας, και εγώ δεν ήξερα, δεν είμαι ούτε ιολόγος, ούτε μικροβιολόγος, δεν ήξερα τι συμβαίνει. Ήρθε κάτι το άγνωστο. Όμως διάβασα και μετά ξαναδιάβασα και έψαξα πληροφορίες. Για να δείτε πώς ήξερα, έψαξα πληροφορίες, όχι αυτές που μας σερβίρονται από το χαζοκούτι. Έψαξα πληροφορίες ως επιτοπλίστων από ξένα site. Πληροφορίες που έπρεπε να διασταυρώνονται
για να καταλάβω ότι πιθανότατα είναι αληθινές. Πολύ. Μιλάμε για πολύ διάβασμα. Πάνω από 12 με 14 ώρες την ημέρα στην αρχή. Ενημερώθηκα. Τι και πώς. Ποιος λέει. Πώς τα λέει. Ακόμη και το πώς τα λέει. Ο τρόπος που μιλάει ή που γράφει ένα κείμενο κάποιος μπορεί να μαρτυρήσει πάρα πολλά για τον αληθινό σκοπό του κειμένου ή του άρθρου που γράφει. Διάβασμα. Διάβασμα και πάλι διάβασμα. Διασταύρωση πληροφοριών. Τσεκάρισμα. Και έτσι κατάλαβα, χωρίς να είμαι προφήτης, το ότι αυτό που πλασάρεται δεν είναι αυτό. Αληθινό. Είναι ψέμα. Και αφού κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι ψέμα, βρήκα και τις αποδείξεις του ψέματος. Πολλές αποδείξεις. Και μετά έπρεπε να διαλέξω, να μιλήσω ή να σιωπήσω. Ή το ένα ή το άλλο, το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί για πάντα, αν δεν είσαι κολοτούμπας. Και πιστεύω ότι πήρα τη σωστή απόφαση, να μιλήσω, με κάθε κόστος. Στη ζωή μας πρέπει να είμαστε σταθεροί, πιστεύω. Αυτό εξασφαλίζει και την ψυχική ηρεμία και την σωματική υγεία και την εγκεφαλική ισορροπία και πολλά πολλά άλλα. Ακούσατε, φαντάζομαι, την είδηση για τον τραγουδιστή, τον Βέρτη. Έκανε μαϊμού εμβολιασμό και τώρα τον κυνηγάνε. Υπήρχε και αυτή η επιλογή. Να κάνω κι εγώ ένα μαϊμού, να συνεχίζω να εργάζομαι και να μην μιλάω. Σας έχω πει. Είμαστε οι επιλογές μας. Κοιμόμαστε με τις επιλογές μας. Και ξυπνάμε με τις συνέπειες αυτών. Το νου σας λοιπόν για τις επιλογές σας. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διασταυρωμένες. Μετά από πολύ διάβασμα. Όχι λίγο. Αν θεωρείτε ότι κάτι σας αφορά πάρα πολύ και οι συνέπειες του ίσως είναι θανατηφόρες. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Την αγάπη μου.